Ευχαριστώ. Ο προϋπολογισμός του 2024 παρουσιάζεται σε συνθήκες που ξεδιπλώνεται. Ήδη η αντιλαϊκή επίθεση από την κυβέρνηση με μπαράζ νομοσχεδίων και μέτρων για τη στήριξη της καπιταλιστικής κερδοφορίας, ενώ πολλαπλασιάζονται τα σημάδια μιας ακόμα καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης. Δίνεται σε μια περίοδο που αυξάνεται η πιθανότητα ύφεσης στην Ευρωζώνη, με τον ΟΣΑΣ σε έκθεσή του να προβλέπει ότι η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας θα επιβραδυνθεί το 2024. Για την Ευρωζώνη προβλέπει σημαντική επιβράδυση στους ρυθμούς ανάπτυξης, για τη Γερμανία συρρήκνωση 0,2% φέτος, ουσιαστικά βρίσκεται σε φάση ύφεσης. Ταυτόχρονα διατηρούνται η ακρίβεια, οι υψηλές τιμές, διαμορφώνοντας μια κατάσταση που προσεγγίζει το στάσιμο πληθωρισμό, ενώ στα μέσα Σεπτέμβρη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε τη 10η κατά σειρά αύξηση των επιτοκίων της, με το βασικό επιτόκιο να διαμορφώνεται πλέον στο 4%, ξεπερνώντας το επίπεδο που ήταν το 2001, επιβραδύνοντας και άλλο τα λαϊκά στρώματα που έχουν στεγαστικό ή καταναλωτικό δάνειο. Αρνητικά σημάδια καταγράφονται και στη ΣΥΠΑ στο πλαίσιο της γενικότερης επιβράδυσης του ρυθμού ανάπτυξης του παγκόσμιου ΑΕΠ. Σε διεθνές επίπεδο, με γρήγορους ρυθμούς κλιμακώνεται η αντιπαράθεση στο έδαφος της υπεριαλιστικής πολεμικής σύγκρουσης ΣΥΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας, ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με το κράτος δολοφόνο που συνεχίζει τις θηριωδίες εξαφάνισης του Παλαιστινιακού λαού. Ακόμα και λίγες ώρες πριν τεθεί η εφαρμογή σε συμφωνία προσωρινής κατάπαυσης του πυρός, έπληξε σχολείο του ΟΗΕ στο προσφυγικό καταβλισμό της Τζαπαλίγια. Αλλά και οι δηλώσεις αξιωματούχων του Ισραήλ ότι η επίθεση δεν τελείωσε, αλλά θα συνεχιστεί μετά το τέλος της συμφωνίας, δεν μπορούν να δημιουργούν εφησυχασμό. Γιατί πάνω στις πλάτες των λαών, στις πλάτες των λαών της περιοχής ξεδιπλώνονται οι υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί που ίσως οδηγήσουν σε γενίκευση πολέμου. Συνεπώς, το τοπίο είναι ρευστό. Σε αυτές τις συνθήκες, η κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και η επαναδιαπραγμάτευση για την αύξηση της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, που πανηγυρίζεται, προϋποθέτουν διατήρηση των ματωμένων πλεονασμάτων και θα σημάνουν για το λαό νέα φορολογική αφέμαξη και νέες περικοπές στις κρατικές δαπάνες. Αυτά λοιπόν αποτυπώνονται και στο σχέδιο προϋπολογισμού. Το κουστούμι του προϋπολογισμού 2024 είναι κομμένο και ραμμένο, πλήρως προσαρμοσμένο στα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, για τους οποίους προβλέπονται νέες παχυλές επιδοτήσεις, διατήρηση και ενίσχυση με νέες προκλητικές φοροαπαλλαγές, φτηνό εργατικό δυναμικό και στήριξη εξασφαλισμένων κερδοφόρων επενδύσεων. Μπορεί να πανηγυρίζεται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2024 θα είναι 2,9% και το ΑΕΠ σε ονομαστικούς όρους ότι θα αυξηθεί περίπου 11 δισεκατομμύρια. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι εργατοϋπάλληλοι και λαϊκά στρώματα θα καρποθούν ωφέλη και θα βελτιωθεί το εισόδημά τους. Ήδη η ακρίβεια και ο πληθωρισμός τρώνε το λαϊκό εισόδημα, η φτώχεια αυξάνει και διευρύνεται. Ταυτόχρονα ο προϋπολογισμός προβλέπει 6,2 δις επιπλέον φόρους, αυτό που επιβάλλει και η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και εκτείναξη κυρίως των εσόδων από το ΦΠΑ, που είναι άδικο. Αντί η κυβέρνηση να καταργήσει το ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, αφού η ακρίβεια έχει τσακίσει το λαϊκό εισόδημα, προχωρά από το νέο χρόνο σε αύξηση του ΦΠΑ σε μη αλκοολούχα ποτά, αναψυκτικά κλπ. Που σερβίρονται στην εστίαση, μάλιστα στο 24%, πολύ ψηλός φόρος. Προβάλλεται τις αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων μέσα από την αναμόρφωση του μισθολογίου τους. Οι αυξήσεις που θα δοθούν μετά από τόσα χρόνια
είναι της τάξης του 4,87%, κάτι που ουσιαστικά διαγράφει παράταση του παγώματος των μισθών στα ίδια παράδεκτα επίπεδα που έχουν διαμορφωθεί εδώ και χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό που εσείς δίνετε. Ουσιαστικά η αύξηση είναι κοροϊδία, αποτελούν στην πραγματικότητα τη μονιμοποίηση όλων των περικοπών της περασμένης 12ετίας που εφάρμοσαν διαδοχικά οι κυβερνήσεις Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, όπως και η κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού. Μόνο το 2022 είχαμε πραγματική μείωση 7,4% του μισθού. Σε ό,τι αφορά την ονομαστική αύξηση στις συντάξεις, είναι μόλις 3%. Υπολείπεται κατά πολύ του πραγματικού πληθωρισμού και ειδικά των τροφίμων που κινούνται σε διψήφια ποσοστά. Μάλιστα, την ελάχιστη αυτή αύξηση δεν θα την λάβουν περίπου 750.000 συνταξιούχοι, δηλαδή το 30% του συνόλου τους, οι οποίοι θα πρέπει να αρκεστούν σε ένα εφάπαξ γιορτινό επίδομα φτώχειας των 100 και 200 ευρώ. Επιπλέον, πέρα της φορολογίας και του πραγματικού πληθωρισμού, οι συνταξιούχοι για άλλη μια φορά θα καταβάλουν το χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης προς το ΑΚΑΓΕ, που το 2024 θα ανέλθει στα 555 εκατομμύρια ευρώ, ενώ καμία αύξηση δεν θα υπάρξει στις επικουρικές συντάξεις. Την ίδια στιγμή, βέβαια, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της κυβέρνησης προς τους συνταξιούχους για συντάξεις και ΦΑΠΑΞ το Σεπτέμβριο του 2023 ανέρχονταν σε 545 εκατομμύρια ευρώ εξαιτίας της χρόνιας καθυστέρησης απόδοσης συνταξιούχων παρά τους ισχυρισμούς για επιτάχυνση των διαδικασιών. Να γιατί σήμερα οι συνταξιούχοι διαδηλώνουν στην Αθήνα από κάθε γωνιά της Ελλάδας διεκδικώντας αυξήσεις που δικαιούνται για να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Είμαστε μαζί τους. Και αυτό ισχύει όταν την ίδια ώρα οι μεγαλοεπιχειρήσεις θα απολαύσουν μείωση κατά 3 μονάδες των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών που θα κοστίσει στον προϋπολογισμό, δηλαδή στους φορολογούμενους, τα 871 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό είναι διπλάσιο από τη δαπάνη που προκαλεί η αύξηση των συντάξεων και φτάνει στα 430 εκατομμύρια. Αλλά και βασικές ανάγκες του λαού, όπως την υγεία. Ανθυγιεινή πολιτική ασκείται και φαίνεται καθαρά στον προϋπολογισμό, όσο και αν προσπαθείτε να δημιουργήσετε κάλπικη προσδοκία, αποδομείται από την ίδια την πραγματικότητα που βιώνει ο λαός. Παρουσιάζεται αύξηση 250 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με την εκτίμηση του 2023. Και όμως, αυτά τα επιπλέον αφορούν πληρωμές προμηθειών και όχι βασικών υποδομών και της μόνιμης στελέχωσής τους. Τα αναφέρω γιατί η υποστελέχωση των δημόσιων μονάδων υγείας αναδεικνύεται καθοριστικός παράγοντας για τις ανάγκες της πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης της λαϊκής υγείας. Μαστίζεται λοιπόν από υποστελέχωση. Γι' αυτό πάνε σε 48 ώρια απεργία στο τέλος αυτού του μήνα οι γιατροί. Ναι, η υποστελέχωση όλων των δημόσιων νοσοκομείων και ιδιαίτερα της περιφέρειας είναι σε συνεχή επιδείνωση, με αποτέλεσμα να λείπει σε σημαντικό αριθμό νοσηλευτικό προσωπικό, να είναι σε ανεπάρκεια ή σε πλήρη έλλειψη γιατροί ειδικοτήτων, όπως και άλλοι κλάδοι υγειονομικών, φυσικοθεραπευτές, τεχνολόγοι, βιοχημικοί κλπ. Το αποτέλεσμα, οι μακροχρόνιες λίστες αναμονής, από τον εξαναγκασμό σε εσωτερική μετανάστευση από την επαρχία προς τα αστικά κέντρα και βεβαίως
τον εξαναγκασμό μέρους του πληθυσμού να μετατρέπεται σε πελατεία επιχειρηματιών στην υγεία. Μιλάμε για διαγνωστικές εξετάσεις, χειρουργία, θεραπείες, αποκατάσταση, ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή κλπ. Χαρακτηριστικά, στην πρώτη υγειονομική περιφέρεια Αττικής είναι κλειστά το 40% των χειρουργικών τραπεζιών και η λίστα αναμονής για χειρουργείο αφορά 22.000 άτομα. Πολυδιαφημίζει το Υπουργείο Υγείας προσλήψεις 6.500 τακτικό προσωπικό. Όμως, με επίσημα στοιχεία που δίνονται για το πόσοι συνταξιοδοτήθηκαν το 2022 και 2023 και πόσοι θα συνταξιοδοτηθούν το 2024, μα τότε μόνο 408 επιπλέον υπάλληλοι θα υπάρχουν μέσα από τις αναπληρώσεις. Συνεπώς, σε καμιά περίπτωση δεν καλύπτονται χιλιάδες υγειονομικοί που λείπουν πανελλαδικά, τόσο από τα δημόσια νοσοκομεία όσο και από τις ρημαγμένες δημόσιες μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας. Δεν μπορείτε να ικανοποιήσετε τις ανάγκες του λαού, ούτε εσείς, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο στόχος σας είναι η ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων και ακριβώς αυτή είναι σε αντίθετη κατεύθυνση από τις λαϊκές κοινωνικές ανάγκες όπως αυτή της υγείας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κυριαρχεί η πολιτική του κόστους ωφέλους που προσαρμόζει τη λειτουργία των δημόσιων μονάδων υγείας στα επιχειρηματικά κριτήρια, τη μείωση της κρατικής δαπάνης και μεταφορά στην ατομική ευθύνη και πληρωμή των ασθενών για ένα μεγάλο μέρος των αναγκών του. Αλλά και στον τομέα της παιδείας. Τα τελευταία 11 χρόνια οι συνολικές δαπάνες έχουν μειωθεί κατά 1,8 δισεκατομμύρια και τα προβλήματα οξύνονται. Τελειώνει ο Νοέμβρης και μόνο στα σχολεία του Πειραιά υπάρχουν ακόμα 157 κενά που αντιστοιχούν σε 3.500 εκπαιδευτικές ώρες που χάνονται κάθε εβδομάδα. Οι γονείς πληρώνουν από την τσέπη τους 1,2 δις για ξένες γλώσσες, εξωσχολικές δραστηριότητες, φροντιστήρια, σύμφωνα με τα δικά τους στοιχεία. Τα τελευταία 10 χρόνια το κονδύλι για τις σχολικές υποδομές έχει περικοπεί κατά 70%, με αποτέλεσμα η εικόνα των σχολικών υποδομών να είναι προβληματική και μερικές φορές επικίνδυνη. Το 30% των σχολείων είναι άνω των 50 ετών, ενώ περίπου το 12% χτίστηκε μετά το 2009 μέχρι σήμερα. Εκατοντάδες κοντέινερς έχουν τοποθετηθεί σε όλη τη χώρα και φοιτούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας χωρίς χρονοδιάγραμμα αντικατάστασής τους. Η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή υλοποιείται εδώ και 4 χρόνια και ελάχιστα καινούρια νηπιαγωγεία έχουν δημιουργηθεί. Επίσης, δραματική είναι η εικόνα στα ειδικά σχολεία και τα κέντρα διάγνωσης, αξιολόγησης και συμβουλευτικής. Αλλά και προκειμένου να μειωθούν οι προσλήψεις εκπαιδευτικών, 700.000 μαθητές και μαθήτρες στηβάζονται σε τμήματα από 21 μέχρι 27 μαθητές. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών, δεν επαρκούν. Τώρα τις καταργείται και για να μην φαίνεται και η εικόνα της μείωσης. Αλλά και για τα πανεπιστήμια επιβεβαιώνεται ότι σε σχέση με τις ανάγκες φοιτητών εργαζομένων η κατάσταση όχι μόνο δεν βελτιώνεται αλλά χειροτερεύει. Η συσσόρευση προβλημάτων και ελλείψεων χρόνιων απαιτεί γενναία αύξηση της τακτικής χρηματοδότησης των ιδρυμάτων και όχι πάνω κάτω με τα ίδια με πέρσι. Όλα τα προβλήματα παραμένουν και οξύνονται.
στις υποδομές των πανεπιστημίων, ασυντήρητες κτηριακές εγκαταστάσεις και υποδομές εργαστηρίων. Τεράστιες είναι οι ελλείψεις σε μόνιμο διδακτικό προσωπικό στα ιδρύματα και δεν προβλέπονται χρήματα για προσλήψεις και άνοιγμα νέων θέσεων με βάση τις ανάγκες. Στις υπηρεσίες φοιτητικής μέρημνας παραμένει η τεράστια υποστελέχωση και εμπορευματοποίηση όλων των υπηρεσιών της, η οποία οδηγεί τη λαϊκή οικογένεια για να σπουδάσει τα παιδιά της να βάζει πάλι το χέρι στην τσέπη. Πρόσφατο παράδειγμα, στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου της Πάτρας αποφασίστηκε να επιβληθεί χαράτσι 200 ευρώ για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές, γιατί δεν υπάρχουν πόροι. Ή η απόλυση συμβασιούχων καθαριστριών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για να δοθεί και αυτή η υπηρεσία σε εργολάβους. Ωστόσο, 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ στο σχέδιο του προϋπολογισμού πάνε για την αποτροπή εξωτερικών απειλών εγγύηση της ασφάλειας και της άμυνας της χώρας, έτσι λέει ο τίτλος, γιατί ουσιαστικά αφορά τις νατοικές ανάγκες και προτάγματα και όχι τις αμυντικές ανάγκες της χώρας, αλλά και το ενδιαφέρον της αστικής τάξης και τον ανταγωνισμό της αναδεικνύει για να αναβαθμιστεί γεωστρατηγικά μέσα από την ανάληψη ακόμα πιο ενεργού ρόλου ευρωατλαντικού χωροφύλακα στην ευρύτερη περιοχή. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα κατατάσσεται τρίτη στις δαπάνες για τον ΝΑΤΟ ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, με βάση τους πίνακες που δημοσίευσε η Λυκοσυμμαχία. Είναι πίσω μόνο από την Πολωνία και τη ΗΠΑ που αύξησαν αυτές οι χώρες τις στρατιωτικές δαπάνες λόγω υπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία. Ο νέος προϋπολογισμός 2024 λοιπόν σηματοδοτεί τη στροφή της οικονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περισσότερο περιοριστικό μείγμα, σε μια εξίσου απέλπιδα προσπάθειά της να αντιμετωπίσει τις διωγγούμενες αντιφάσεις και τα διέξοδα του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης. Είναι φορολιστρικός για το λαό, συνεπώς ταξικός και βαθιά αντιλαϊκός. Θα διευρύνει τις ανισότητες και τις αδικίες, γι' αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τον καταψηφίζει.